Τίποτα. Τα έχουμε δείξει πολλές φορές ακριβώς τίποτα. Και πέρσι, αν θυμάστε, κάναμε παρέα το ρεπορτάζ. Δείξαμε κάποιες ράμπες τις οποίες δείξαμε πριν 3 χρόνια. Εγώ με το άλλο το παιδί, τον Άρη τον Νικολόπουλο, είχαμε κάνει ένα CD το οποίο το είχαμε παραδώσει στον Δήμαρχο και δεν είχε καν ούτε να μας φωνάξει, την ευγενική καλοσύνη να μας φωνάξει, να μας πει παιδιά εντάξει, να βγούμε μαζί να δούμε το πρόβλημα. Γιατί αν ήταν όλα ρόδινα και όλα καλά στην Ελλάδα, θα το γιορτάζαμε. Πλέον 3 Δεκέμβρη με ατόμο αναπηρία κάθε χρόνο είναι θεσμός διαμαρτυρίας για μας. Γιατί καταρχήν ξεκινάει από την ίδια την πολιτεία, η οποία είναι τελείως αδιάφορη. Δεν ασχολείται κανένας με τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. Όπως το έχω πει πάρα πολλά χρόνια, πρόνοια εδώ δεν υπάρχει για κανέναν, ναι. Έτσι. Η πρόνοια είναι λυπής, δεν υπάρχει ούτε για άτομα αναπηρία, ούτε για κανέναν, ναι. Εμείς στην περιοχή που ζούμε, πιστεύω ότι είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή σε όλο τον νομό, σε όλη την Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πόλεις που ενδιαφέρονται πραγματικά για άτομα με αναπηρία. Η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι μέρα γιορτής, αλλά μέρα διαμαρτυρίας προς την αδιάφορη πολιτεία για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Δύο νέοι λοιπόν με κινητικά προβλήματα που παρά τα εμπόδια που τους βάζουν όλοι, που στέκονται στα δυο τους πόδια, έχουν γίνει οι ίδιοι νικητές της ζωής και έχουν κάνει περήφανους πολλούς ηλίους, έστω κι αν δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι. Η 3η Δεκεμβρίου λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, ίσως για να θυμόμαστε ότι η θέληση νικά την αναπηρία. Η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 του Δεκέμβρη από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Αυτή η μέρα δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Ο Γιάννης Κιωτάκης, οι άνθρωποι που σίγουρα οι περισσότεροι έχουμε δει να κυκλοφορούν στο δρόμο, όχι στο πεζοδρόμιο, γιατί εκεί συναντούν περισσότερα εμπόδια τελικώς, δεν είναι απλά δύο νέοι με κινητικά προβλήματα. Είναι δύο δραστήριοι νέοι, δύο ενεργά μέλη της κοινωνίας που έχουν καταφέρει πολλά σε πείσμα όλων των δυσκολιών και των εμποδιών που συνάντησαν. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, σχεδόν κάθε Ιούνιο, συμμετέχουν στους πανελλήνιους αγώνες ατόμων με αναπηρία, επιστρέφοντας από τις εκάστοτε διοργανώσεις με χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια στο στήθος. Ο Γιάννης αγωνίζεται στη σφαίρα και το ακόντιο, και ο Τάκης στην άρση βαρών. Να έρθουν μαζί μας μια βόλτα, όπου θα έχω διπλό καροτσάκι, να ανέβουν πάνω, να προσπαθήσουν να ανέβουν μια ράμπα. Και δεύτερο, ένα άλλο μεγάλο θέμα, είναι εδώ το θέμα το κτηρικαμέα. Το βλέπετε, είχαμε κάνει πάλι το ρεπορτάζ, συνεχίζει να είναι κτίριο φάντασμα. Το προσωπικό, το διοικητικό το έχει περάσει απέναντι στο νοσοκομείο, παράνομα. Οι φυσιοθεραπευτές, έχουμε να κάνουμε από το Μάρτιο φυσιοθεραπεία, που σημαίνει σχεδόν 8-9 μήνες, που σημαίνει για μας έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα. Εγώ αρχίζω και παθαίνω αντιλώσεις. Ποιος θα σκέφτεται όλα αυτά? Ποιος ενδιαφέρεται καταρχήν και για το θέμα της υγείας των ατόμων με αναπηρία? Πλήρης. Σήμερα στην περιφέρεια της Πάτρας κάνουν ένα συμβούλιο να πούνε τι και γιατί να το κάνουν σήμερα. Και καλά για τα άτομα με αναπηρία. Για μένα κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αλλά από τη στιγμή και πέρα η πόλη φαίνεται. Όταν βλέπεις και είναι γεμάτη με σκουπίδια, και εδώ και πόσα χρόνια δεν μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα με τα σκουπίδια, από εκεί και πέρα πώς θα λύσουν το πρόβλημα των υπόλοιπων της κοινωνίας. Οπότε για μένα ή πρέπει να πάνε και στο σπίτι τους να τελειώνουν, έτσι. Γιατί, εντάξει, το να κάθεσαι μια καρέκλα για να. Ότι είμαι και έχω το πολίτευμα, το ξέρω και εγώ, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά είναι. Από εκεί πέρα τα προβλήματα των πολιτών, τι κάνουμε, έτσι. Και όντως εδώ το ΓΚΜΕΑ μας έδινε τις απαραίτητες βοήθειες, έτσι.
φυσικοθεραπεία, η οποία και εμείς έχουμε κάνει τώρα 6-7 μήνες. Από το 15 Μάρτη. Ε? Από το 15 Μάρτη. 15 Μάρτη. Ποιος, αποφασίζει για μας να μας κόψει τη φυσικοθεραπεία. Με ποιο, πώς περιέχει η ΥΠ, μάλλον για αυτή την περιφέρεια, στην περιφέρεια εδώ, πώς περιέχει η ΥΠ την απόφαση να κλείσει τον Γηγαμέα, δεν είπαμε να μην τον σηματώσει με το νοσοκομείο. Πιστεύαμε ότι θα έρθει και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες αφού πήγε στο νοσοκομείο. Τελικά καμία πια ήταν να το κλείσουν. Λοιπόν, εμείς όταν είχαμε φυσικοθεραπευτεί εδώ πέρα, το νοσοκομείο έστελνε περιστατικά για να κάνουν φυσικοθεραπείες αρτιμελείς άτομα από το νοσοκομείο. Και τώρα το νοσοκομείο που έχει δύο μόνιμους φυσικοθεραπευτές δεν στέλνουν κανέναν να κάνουν σε εμάς φυσικοθεραπεία. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα να λάβουν τις ευθύνες τους, αυτό το κτίριο να μην να ξαναλειτουργήσει και να. Γιατί κάτω από να πει δεν είναι στο περιθώριο. Κάνουν δική τους εκπομπή στο ραδιόφωνο, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας δημιουργήσει μια μικρού μήκους ταινία. Τώρα ετοιμάζουν και σύλλογο για όλους τους ηλίους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Θέλουν όμως να δουν και τους υπόλοιπους να τους πλαισιώνουν και τους υπόλοιπους να διαμαρτύρονται, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά και τα αντιμετωπίζουν τελικά όλοι, όχι μόνο αυτοί που βγαίνουν και τα καταδικάζουν. 2-3 άτομα, ναι, βέβαια. Και από το ραδιόφωνο κάθε Σάββατο τα λέμε συνέχεια. Αλλά το καλό είναι να βγουν όλα τα άτομα με αναπηρία έξω. Να μην είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Γιατί στο τέλος και εμείς θα γίνουμε γραφικοί. Θα μιλάμε. Αλλά είπαμε και δύο άτομα μπορέσουμε να καταφέρουμε. Η πόλη να διορθωθεί και για τα δύο άτομα να διορθωθεί. Δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον υπάρχει μια φωνή όμως. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Υπάρχει φωνή μας. Και θέλω να πω ότι μετά από πολύ καιρό και πολύ καλά χρόνο που το συζητάγαμε, η Ηλία θα έχει από εδώ και πέρα σύλλογο για κινητικά ανάπηρους. Θα έχει. Φτιάχνετε σύλλογο. Φτιάχνουμε σύλλογο, είμαστε έτοιμοι στα καταστατικά. Πλέον είμαστε από εδώ και πέρα να μαζέψουμε τον κόσμο με τα δικαιολογητικά τους, να είναι ένα σωστό κίνημα για την Ηλία. Δεν θα χαρίσουμε σε κανέναν. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε χτίριο για να στεγάσουμε το σύλλογο. Να είναι και σε προσβάσιμο σημείο, να μπορεί άλλος να έρθει να πει τα παραπονά του, τα πάντα. Και από εκεί πέρα εμείς δεν θα διαφερθούμε για το σύνολο. Και θέλουμε η φωνή μας συνέχεια να ακούγεται από εδώ και πέρα. Δεν έχει. Για να δούμε και ασπρή μέρα, όχι να χιονίσει μόνο.